Είναι ισχυρή η γνώση. Δηλαδή περνάνε στην ουσία. Όλο το θέμα είναι ενεργειακό. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι ένα φάσμα. Ένα ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Δηλαδή μιλάμε τώρα και ακουγόμαστε. Αυτό το πράγμα είναι κυματισμός 40 με 20.000 κύκλους. Τι μας λέτε. Λοιπόν, είναι ο ήχος. Το φως είναι 4 με 7.000 άμστρωμ. Βλέπετε τα χρώματα κτλ. Ό,τι και να γίνει στη ζωή είναι μια συμπίκνωση και αρέωση της ύλης και της ενέργειας. Άρα, άρα λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε. Όλα είναι ένα φάσμα αυτά. Αυτή η ενέργεια δεν έπρεπε να δοθεί σε κάποιον. Αυτό το φάσμα τώρα που λειτουργεί στην καθημέρα πράξη, ας πούμε, στον τρισδιάστατο χώρο μας, δεν σημαίνει ότι είναι και το μοναδικό φάσμα του σύμπαντος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από αυτή την κατάσταση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν έχει 14 δισεκατομμύρια συνάψεις σε επαφές νευρικών κυττάρων, που σημαίνει έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν μπορεί όμως λόγω των προσλαμβάνωσεων, των μικρών καταστάσεων που προσλαμβάνει, των λίγων πραγμάτων που αναγκάζεται να διαχειριστεί, να σαν να βάζουμε έναν κρέι υπολογιστή να δουλέψει ένα Word, ας πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε να δώσουμε ένα πολυβόλο σε ένα μικρό παιδί. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Χαρδάκη. Θα κάνει κακή χρήση. Τι είπατε, κύριε Χαρδάκη. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Δεν έπρεπε να δοθεί, διότι θα δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα από την κακή χρήση. Αυτό είναι. Άρα έχει κάποια μυστικά τα οποία διαχειρίζονται οι ολίγοι. Σωστά. Μημένοι, σωστά. Ιεροφάντες. Όχι απλά οι ολίγοι, όμως οι καθαροί και οι μημένοι. Ναι, αυτοί εμπαθύνουν. Και αυτή η γνώση δεν πρέπει να βγει προς τα έξω, διότι μπορεί να γίνει κακή χρήση και να προκαλέσει κακό. Μα εδώ και ο Χριστός είπε: ούτε πάντα τη πάση ρητά. Ναι. Και μην θέτετε του Μαργαρίτα έμπροστα εν προκύρινο. Έτσι θέλω να κάνουμε και. Δεν είναι έτοιμος ο λαός να δεχθεί, ο λαός που δεν έχει εκπαιδευτεί και δεν έχει βιώσει να δεχθεί αλήθειες. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ που ακούω, βέβαια. Βεβαίως. Διότι ήταν. Λέμε στην Περσία κάνουμε ατομικά όπλα, κύριε Χαρδαδέλα, γιατί δεν και σε ανίκανους. Έτσι είναι σε βλάκες. Εγώ είμαι εναντίον αυτών των διαχωρισμών, διότι μου μιλήσει και λίγο ο ρατσισμό όλο αυτό. Όχι. Δεν μπορεί να επιλέγουμε κάποιον που αυτή είναι η φοβερή και τρομερή και όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Αυτό δείχνει σύνεση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα βοηθήσουμε. Θα φύγουμε τώρα κατευθείαν. Υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα ή όπως ήταν στην αρχαιότητα. Κάποιες τοποθεσίες που διακατέχονταν από έντονη ενέργεια. Και πού θα μπορούσε να οφείλεται αυτό. Οι τελετές κατεβάζαν ενέργειες. Οι ίδιοι μύστες κατεβάζαν ενέργειες και χειριζόντουσαν τους φυσικούς νόμους. Αυτό αποτελούσε το εξής, ότι ο χώρος εκεί, ακόμα και οι πέτρες και ο χώρος, ιονιζόντουσαν με την ενέργεια αυτή. Και όπως γνωρίζουμε, η ενέργεια αυτή δεν φεύγει, παραμένει. Έτσι θεωρώ ότι και στη σημερινή εποχή παραμένει η ενέργεια αυτή. Εξετάζοντας βαθιά ακόμα το τι υπάρχει πιο βαθιά με στην Ελευσίνα τη σημερινή, στο σημερινό τόπο των μυστηρίων, μια πιο ανοιχτή ψυχή όταν επισκεφτεί το χώρο καταλαβαίνει μπαίνοντας μέσα μια περίεργη ευδαιμονία μέσα στο στήθος. Αυτό προέρχεται από αυτές τις ενέργειες. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε, τα μυστήρια σταματήσαν με βίαιο τρόπο το 400 συν, που οι περισσότεροι που γνωρίζουμε ξέρουν πως σταματήσανε. Όμως δεν έπεται ότι οι ενέργειες, οι πύλες και όλες αυτές κλείσανε, διότι το τελεστήριο και όλος ο χώρος υπάρχει αυτούσιος στον πνευματικό κόσμο. Στον χώρο της Ελευσίνος υπάρχει και ένας υπόγειος χώρος, μια υπόγεια Ελευσίνα. Μία Ελευσίνα υπόγεια, ένας λαβύρινθος που εκεί γινόντουσαν οι μύσεις. Εκεί υπήρχαν
κάποιες μαζεμένες ενέργειες, κάποιοι κώδικες, οι οποίοι υπήρχαν κάποιες πύλες, κάποιες δίωδοι σε κάποια σημεία που οι μειούμενοι μπαίναν απ' έξω προς τα μέσα. Αυτές οι πύλες έχουν κλείσει σήμερα και έχουν κλείσει για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος είναι ότι ίσως μέσα εκεί υπάρχει ακόμα έντονη η παρουσία των μυστικών, των μυστηρίων που δεν πρέπει σήμερα να φανεί στον κόσμο, διότι θα ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχουν ερμητικά κλειστεί. Ποια είναι εκείνα τα μυστικά που είναι δυνατόν να ανατρέψουν πράγματα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε και οι πύλες να παραμείνουν κλειστές? Επειδή εκεί γινόταν αυτό που λέμε η διαχείριση του πυρός, και για να μπορεί κανείς να κινήσει και να χειριστεί το πυρ, αυτό το πνευματικό πυρ, πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένος, πρέπει να είναι μοιημένος, να έχει προχωρήσει βαθμίδες, και ιδαλλιώς αν βγει στα όματα του κόσμου μπορεί να μας κάψει, μπορεί να σε κάψει αυτό το πυρ. Και γι' αυτό το λόγο ίσως, για να μην γίνουν όλες αυτές οι μεγάλες ανατροπές και βγει μια πολύ ψηλή γνώση των μυστηρίων που ίσως κρύβεται κάτω εκεί, δεν θέλουν, γι' αυτό έχουν κλειστεί οι πύλες, που παλαιότερα μέχρι τις αρχές του πρώτη δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, μόνο είναι ανοιχτές. Το ιερό της Ελευσίνας καταστράφηκε στην ιστορία του 3 φορές. Για ποιο λόγο στρέφονταν με τόσο μένος εναντίον αυτού του πολύτιμου τόπου για την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας? Η Ελευσής ή το ναός της Οικουμένης, κοινών της γης Τέμενος, έτσι αναφέρεται στην περίοδο την Ελληνορωμαϊκή, που πλέον η αυτοκρατορία είχε την Ελευσίνα ως το μεγαλύτερο ιερό τόπο. Η πρώτη καταστροφή βέβαια έχει γίνει το 479 π.Χ. από τους Πέρσες και το Μαρδόνιο, ακριβώς μετά την αυμαχία της Ελαμίνος. Τότε ξαναχτίστηκαν τα ιερά λαμπρότερα και ο Παρθενώνος στην Αθήνα και η Αιωναώσης Δήμητρος το τελεστήριο των Ελευσινίων Μυστηρίων στην Ελευσίνα. Η δευτέρα καταστροφή όμως είναι πολύ περίεργη, το 170 μετά Χριστόν. Τότε είχε ξεκινήσει, θα έλεγα σε εισαγωγικά, η προπαγάνδα των απολογητών της νέας θρησκείας, του χριστιανισμού. Ένα βάρβαρο φύλλο πάνω από τη Δακία, κατά περίεργο τρόπο, πάνω από τη Ρουμανία, ήρθε, κατέβηκε και έκαψε την Ελευσίνα. Τότε γράφτηκε ο Ελευσίνιος Τρίμιος από τον Έλιο Αριστίδη από τη Σμύρνη, και ο Μάρκος Αβρίλιος, που ήταν φιλόσοφος και ελληνιστής αυτοκράτορ, επιχορήγησε την ανικαδόμηση του ιερού. Για 2 αιώνες στη συνέχεια το ιερό της Ελευσίνος μεγαλουργεί και έρχεται το 395 μετά Χριστόν, όπου μετά τον Θεοδόσιο τον πρώτο, ο γιος του ανήλικος, ο Αρκάδιος, έχει επίτροπο τον Ρουφίνο. Αυτός ο Ρουφίνος έφερε τους Βυσιγότους στην Ελλάδα και κατέστρεψαν όλες τις ελληνικές πόλεις, μέσα σε αυτές και την Ελευσίνα. 395 μετά Χριστόν λοιπόν, Αλάρχος, Βυσιγότη, καταστρέφουν το ιερόν και τέλος τα Ελευσίνια μυστήρια από τότε. Είστε μοναδικός άνθρωπος που κατάφερε να αποσυμβολήσει, να αποκρυπτογραφήσει την επιγραφή ενός αμφορέα που βρίσκεται στο ιερό της Ελευσίνας. Ποια ήταν η σημασία που είχε λοιπόν ο συγκεκριμένος αμφορέας, αλλά και ο αποσυμβολισμός του για τα πρώτα ονόματα? Πράγματι έχουμε στην Ελευσίνα έναν αμφορέα, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με προαλφαβητική γραφή επάνω. Μια επιγραφή λοιπόν, την οποία αποκρυπτογράφησα, και μας εμφανίζει 2 ονόματα. 2 ονόματα παλαιότερα και της Δήμητρος και του Κελαίου. Είναι το όνομα Δα,
που είναι η θεά γη, πριν ονομαστεί Δάματερ Δημήτρ και το όνομα Δάιρα. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε ονόματα σαν φορείς. Η Δάιρα είναι η μητέρα του Ελευσίνα που είπαμε, εποχής κατακλυσμού Δευκαλίωνος. Αυτός ο αναφορέας λοιπόν αποκρυπτογραφήθηκε και μας δείχνει την πρώτη γενεαλογία της Ελευσίνος, εποχής Δευκαλίωνος, που είναι η Δάιρα, ο Ελευσής και ο Ράρ, όπου ονομάζεται και Ράριον το πεδίον. Το επόμενο Σάββατο μια μοναδική αποκάλυψη στις πύλες του Ανεξήγητου, οι οποίες για πρώτη φορά παρουσιάζουν την επιστήμη που μιλάει για τη ζωή μετά το θάνατο και τις λειτουργίες του εγκεφάλου τις στιγμές του τέλους της ζωής. Δηλώσεις τώρα συμμετοχή. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900, στο email pires@alter.gr και από την Δευτέρα στο 210-5707-852 ή στο fax 210-5707-955. Σε επηρέασε ο Δελεσίδης. Να μην τον απολύσω. Καλό είναι. Όχι, μπορεί, αυτό είναι το μόνο σημείο. Δεν τον απολύω λοιπόν. Εντάξει, κλείσαμε. Με σώσαν τα Ελευσίνια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Είμαστε μαζί σας και πάλι. Εδώ και μία ώρα και ένα τέταρτο, κύριε Συγκύρη, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστικό των λεγόμενων Ελευσίνων μυστηρίων. Τελετών που γινόντουσαν τότε στην αρχαιότητα, που είχαν πραγματικά πολύ υψηλούς στόχους, μια πνευματική έτσι αναβάθμιση του ανθρώπου, αναζητήσεις και για απαντήσεις σε πανανθρώπινα ερωτήματα για τη ζωή, για το θάνατο. Μια δοκιμασία που κράταγε 9 μέρες, οι 6 ήταν καθαρά έτσι διαδικαστικές προετοιμασίες ψυχικής των ανθρώπων αυτών που θα ενίονται, και οι 3 τελευταίες μέρες ήταν διάφορες δοκιμασίες για να ξεπεράσουν το φόβο τους, να επικοινωνήσουν με το Θείο και να γίνουν διαφορετικοί άνθρωποι. Όσοι ενίοντος τα μυστήρια αυτά, όταν έβγαιναν, ήταν πραγματικά διαφορετικοί άνθρωποι. Είχαν πλησιάσει τη θέωση. Τώρα, εάν στη διάρκεια αυτή των τελετών χρησιμοποιούν το βότανα ή όχι, έχει πολύ μικρή σημασία για το σκοπό αυτών των μυστηρίων. Πριν συνεχίσουμε να ακούμε και τι έγινε την 8η μέρα και την 9η μέρα, που είναι βασικά οι κορυφαίες μέρες φαντάζομαι της μύησης και μια μαντάρα, να ακούσουμε και τους άλλους καλεσμένους μας που δεν έχουν μιλήσει ακόμη, να ξεκινήσω από τον κύριο Αντωνάκη, που τον λέω συνεχώς Αποστολάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά το όνομα Απόστολος. Αυτά που ζητάνε να τους κερνάω 2 φορές το χρόνο. Τη μια με το Αντώνης και την άλλη με το Απόστολο. Και γίνεται λάθος. Παίρνουν δώρα και τις 2 φορές. Όχι, αυτό. Τον μπερδεύω συνέχεια γιατί είναι το Απόστολος και Αντωνάκης είναι, ξέρετε. Τον λέω Αποστολάκη μερικές φορές και διάφορα. Λοιπόν, τον κύριο Αντωνάκη, να πούμε 2 κουβέντες και να σας ακούσω για τα Ελευσίνια μυστήρια. Θα είμαι επιγραμματικός εγώ, αλλά θα μιλήσω επί της ουσίας. Καταρχήν τα μυστήρια δεν σταμάτησαν ποτέ. Σταμάτησαν να τελούνται στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά η διαδοχή της γνώσης πιστεύω ότι δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε και η ποινή για τους άρρητους λόγους. Αυτό θα μπορέσει να στο εξηγήσει ο σεβαστός καθηγητής δίπλα μου. Επίσης πιστεύω ότι η επόμενη εκπομπή που θα κάνετε, η οποία εκτιμώ ότι είναι σπουδαία, έχει άμεση συνδεσιμότητα με αυτήν των Ελευσινίων μυστηρίων, διότι όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι τα Ελευσίνια μυστήρια, εκτός από όλα τα άλλα που προλέχτηκαν, έδιναν στο μειούμενο την εμπειρία να οσμιστεί την αντίπερα όχθη, δηλαδή χωρίς να αποθάνει παντελώς, να γευθεί τι είναι στο επέκεινα. Με τον τρόπο που το αντιλαμβανόταν. Η ποινή για τους ομιλούντες και προδίδοντες τους